Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε μια σύνοδο κορφής που έχουμε και σύνοδο κορφής των χωρών της ΟΝΕ που στην επικεφαλίδα της περιέγραψε περίοδο μεγάλων κινδύνων γεωπολιτικών και εμπορικών. Αυτό να το μεταφράσουμε ότι οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ισχυρές δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα και τη Ρωσία για το μοίρασμα των αγορών και όποια συζήτηση για τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ακριβώς για το συσχετισμό δύναμης ανάμεσα στις συμπεριστικές δυνάμεις, ποια θα επικρατήσει, ποια θα έχει μεγαλύτερο πρώτο λόγο ή μικρότερο λόγο σε αυτές τις εξελίξεις, για το μοίρασμα των αγορών, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι και στα ζητήματα που έχει να κάνει με την γενική γραμμή πλεύσης, αλλά και ταυτόχρονα και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική πολιτική. Ένα είναι το δεδομένο όμως, παρά τους ανταγωνισμούς που έχουν μεταξύ τους, ότι το επόμενο διάστημα έχουν χαράξει, αν θα το θέλετε, την στρατηγική ατζέντα που έχουν τους στόχους, έχουν χαράξει τον προϋπολογισμό 21-27, μένει να επιβεβαιωθεί το επόμενο διάστημα, το πολυετές δηλαδή, και βεβαίως βαδίζουν με στόχευση τις τελευταίες αποφάσεις της Κομισιόν και για την Ελλάδα, που είναι ιδιαίτερα επώδυνες, που προβλέπουν για παράδειγμα ένταση των ιδιωτικοποιήσεων, προχώρημα αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, 120.000 πληστηριασμούς. Είναι μια πολύ σκληρή ατζέντα που είναι τόσο κοινική που βγάζει μέχρι και ακόμα και το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το εμφανίζει ως τρέβλωση της αγοράς και ζητάει την κατάργησή του. Δηλαδή έχεις ένα ολόκληρο πλέγμα που είναι η ατζέντα που νομίζουμε ότι και η προεκλογική συζήτηση περί τώρα για κρυφές ατζέντες της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει, γιατί εδώ υπάρχει ο μπούσουλας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ακολουθεί την επόμενη μέρα και από αυτή τη σκοπιά η ψήφος στις ευρωεκλογές έδειξε ακριβώς ότι όλα αυτά τα κόμματα που διαχειρίστηκαν αντιλαϊκά, όπως οι φιλελεύθεροι, όπως το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες, γνώρισαν αποδυνάμωση. Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Εμφανίστηκαν οι πράσινοι για να προωθήσουν την ίδια τη λαϊκή στρατηγική με δίθεν πράσινη ευαισθησία, που όμως πάντα έχει γνώμονα τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. Ναι. Και από την στάση και της ακροδεξιάς, αν δείτε ακόμα και οι όποιες αντιευρωπαϊκή ένωση ρητορίες έχουν καθίσει, δεν μιλούν για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διαθέσιμοι να μπουν σε τέτοιου είδους σχήματα κυβερνητικά. Ήδη κυβερνάνε σε μια σειρά χώρες χωρίς να μηδρώνει και κανένας ταυτί, με την έννοια ότι συμμετέχουν μια χαρά, προωθούν τα αντεργατικά μέτρα και με μεγαλύτερη ζέση και από τους προηγούμενους. Δηλαδή, το επόμενο θέμα είναι ότι όποιος και να είναι στο πιδάλιο της επόμενης μέρας, είναι χαραγμένος ο αντιλαϊκός δρόμος και πρέπει να προετοιμαστούν οι λαοί και να έχουν τις κατάλληλες δυνάμεις και εφεδρίες για να αντιμετωπίσουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αλλάζει, είναι αντιδραστική και ο σχετισμός δύναμης ανάμεσα στη Γερμανία ή στην Ιταλία, να διαλέξεις ανάμεσα στη Μέρκελ με την Ατζέντα 2000 που υλοποίησε και έφερε τα mini jobs και τους συνταξιούχους να επιστρέφουν στη δουλειά, ή το Μακρόν που επιβάλλει φόρου, τσακίζει το λαό και με άγρια καταστολή. Τέτοια διλήμματα έχεις να επιλέξεις. Νομίζουμε ότι το μέλλον το λαό είναι στην οργάνωση της πάλης. Στο θέμα της κούρσας, ναι. Στο θέμα της, είναι κατανοητά όλα αυτά που λέτε και σαφή. Στο θέμα της κούρσας της διαδοχής στο κορυφαίο αξίωμα, δηλαδή επειδή συζητήθηκε πολύ αυτή, ήταν ουσιαστικά και ένα από τα σημαντικότερα θέματα της διαδοχής του κυρίου Γιούγκερ. Εσείς είστε ευρωβουλευτής. Είχατε ζήσει και την προηγούμενη πενταετία τη διαδικασία αυτή του Spitzenkandidat. Εσείς τι είναι
Ζήσαμε και την προηγούμενη διαδικασία που ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε στηρίξει τον Γιούνκερ. Κάντε μας μια αποτίμηση σε σχέση με αυτή την... Είχε στηρίξει Γιούνκερ. Το λέω αυτό γιατί εμφανίζονται... Και ενημερωτικά να μας πείτε γιατί είστε ευρωβουλευτής, όχι αναλυτικά. Πώς θα εκλεγεί η άνθρωση. Επειδή λοιπόν διαμορφώνονται τέτοιου είδους συμμαχίες, δεν είναι άβυσσος. Όχι, δεν είναι άβυσσος. Όπως ο κ. Τσίπρας λέει, αύριο μπορώ να κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία άμα υπάρξει μεγάλη ανάγκη. Έτσι και το είπε στην τελευταία συνέντευξη. Το είπε στη συνέντευξή του στον Α, μπορείτε να τη διαβάσετε, υπάρχουν και γραμμένα που λέει κιόλας ότι αν σε περίπτωση, σε ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, άμα υπάρξει λέει τέτοια μεγάλη ανάγκη. Επειδή ο κόσμος τα ακούει καθημερινά αυτά, εγώ θα ήθελα, επειδή δεν γνωρίζει ποιο θα είναι η διαδικασία. Επειδή λοιπόν τα βλέπει και στο Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλες πλειοψηφίες, το 90% δεν το λέμε εμείς, η αξιολόγηση της Κομισιόν λέει ότι το 90% των αποφάσεων των συνόδων κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνονται ομόφωνα από όλες τις κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, ακροδεξιές. Άρα τι συζητάμε εδώ? Αυτό το θεωρείτε μειονέκτημα? Αυτό το θεωρούμε ότι η αντιδραστική, η αντιλαϊκή γραμμή πλεύσης δεν αμφισβητείται από αυτές τις δυνάμεις, ούτε τις μεν ούτε τους δε. Και γι' αυτό σήμερα το κρίσιμο για μας είναι την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έρχονται, τις βουλευτικές, γιατί νομίζουμε ο λαός μας έχει την ευκαιρία αυτά τα συμπεράσματα που συζητάμε να τα βάλει σε κίνηση, με ισχυρό ΚΚΕ να δώσει απάντηση και στην αντιλαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχεται, και σε όποιον διαχειριστεί με την όποια, σε όποιους συνεταίρους τους εμφανιστούν την επόμενη μέρα. Και από αυτή την έννοια σήμερα μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λέμε για το Βέμπερ, ας πούμε, και ο Βέμπερ, και άνοιξε και μια συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο Βέμπερ είναι συγκυβέρνηση με τους σοσιαλιστές, με το κόμμα που ο κύριος Τσίπρας ήταν στο συνέδριό του και έλεγε: εδώ είναι η ελπίδα της Ευρώπης. Μα τι συζητάμε τώρα? Είναι μια απλουστευτική. Δεν είναι καθόλου απλουστευτική. Δεν είναι καθόλου απλουστευτικό όταν συγκυβερνάς τη Γερμανία. Δεν είναι καθόλου απλουστευτικό να συγκυβερνάς τη Γερμανία δύο κόμματα και να μην βγάζει συμπέρασμα από αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν μια γραμμή πλεύσης που βγάζουμε εμείς πολλά και ο λαός μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Έβγαλαν. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ανέστησε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σου λέει κοίταξε να δεις, άμα συγκυβερνάνε εδώ, άμα δεν έχουν πρόβλημα με την έννοια, ψηφίζουμε και Μητσοτάκη. Να γιατί έρχεται Καβαλάρης. Η Νέα Δημοκρατία ακριβώς με την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ με όλη αυτή την αντιδραστική πολιτική. Φοβάμαι τους πολίτες. Εμείς καθόλου φοβάμαι ότι αυτή η ανάλυση. Έχει ευθύνες όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για τα συμπεράσματα που βγάζει ένας κόσμος. Και ακριβώς μπορεί να βγάλει συμπέρασμα και σήμερα και να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ απέναντι σε αυτό το κατάντημα της λεγόμενης αριστεράς. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ναύτεξ στην περιοχή του Καστελόριζου. Έχουμε γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ και πώς απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Με μία ακόμα επαναβεβαίωση, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, στοχευμένα μέτρα κάποια στιγμή τον Ιούλιο στο γενικών υποθέσεων κτλ. Αυτή είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή με διπλωματικές διατυπώσεις με τη μεζούρα πάει... Και επικαλείται κυρώσεις όμως, κύριε Παπαδάκη. Επικαλείται στο μέλλον κυρώσεις. Ναι, στο μέλλον. Ναι. Μια στιγμή. Τι να κάνει μια στιγμή, δηλαδή πόλεμο? Μια στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ολοκλήρωσα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Έχω ένα σκεπτικό. Αφήστε με να το αναπτύξω. Και μπορείτε να διαφωνήσετε μετά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση, η οποία κατά την εκτίμησή μας δείχνει και επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο Υπουργός Άμυνας, ότι στο τέλος, άμα γίνει στραβή, η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Και τα περί συμμάχων και τα λοιπά, ο σύμμαχος θα διασφαλίσει το γεωτρύπανό του και την επένδυσή του. Τίποτα παραπάνω. Ή, για παράδειγμα, το σκεπτικό και το κίνητρο τοποθέτησης όλων αυτών των δυνάμεων δεν είναι να διασφαλιστούν κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα και ΑΟΣ. Αυτό είναι σημαντικό, ότι ο σύμμαχος διασφαλίζει το γεωτρύπανο, την επένδυσή του. Την επένδυσή του, τη δικιά του, το οικόπεδό του, όχι το διπλανό, γιατί η Κυπριακή ΑΟΣ είναι μεγαλύτερη από το οικόπεδό του, ξέρετε. Και επειδή υπάρχει λοιπόν. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Και επειδή λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση, σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν με τα δικά του κριτήρια, που βεβαίως δεν είναι. Αυτοί μπουκάρουν και διαμελίζουν χώρες και αλλάζουν σύνορα. Θα υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Εδώ έχουμε δύο ενδεχόμενα μπροστά. Στην περίπτωση που υπάρξει συμβιβασμός με την Τουρκία, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και υπάρξει ρημούλκησή της στην κατεύθυνση αυτή,
θα δοθούν και ανταλλάγματα προφανώς. Η Τουρκία δεν θα παραχωρήσει έτσι. Τα ανταλλάγματα, αν δεν είναι στο κουρδικό, πρέπει να τα αναζητήσουμε στο Αιγαίο ή στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και ξέρετε, η κατεύθυνση των ΗΠΑ είναι η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Υπάρχουν δηλώσεις του State Department που έλεγε περί αφισβητούμενης περιοχής, περί διαφιλονικούμενης περιοχής στην Κυπριακή ΑΟΣ, πολύ σοβαρές. Και βεβαίως αυτή η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, έρχεται και λέει η δηλώση. Τώρα για σας ποια είναι η ενδεδειγμένη. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είπαν ότι από εδώ και μπρος κινείται μια κυβέρνηση μετά την 7η Ιουλίου. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι από εδώ και μπρος κινήσεις στη Τουρκία θα έχουν αντίμετρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι η εισβολή και κατοχή της Κύπρου, το casus belli, οι συνεχείς παραβιάσεις, ο εμβολισμός της ακτεωρού της ελληνικής, αυτά τα έχουν καταπιεί. Και μιλάμε τώρα για ό,τι έρχεται από εδώ και μπρος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός μπροστά με αυτές τις συμμαχίες, τις αστικής τάξης συμμαχίες και όχι του λαού, όχι, είναι ανοχήρωτος. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι και στην περίπτωση της κόντρας και της πολεμικής και των εθνικισμών και της ρητορίας είναι επικίνδυνος ο δρόμος αυτός και ο δρόμος του συμβιβασμού, του εφησυχασμού που η ελληνική κυβέρνηση προωθεί. Η ενδεδειγμένη τακτική είναι η απεμπλοκή από τα υπεραλιστικά σχέδια. Είναι η απεμπλοκή. Είναι η απεμπλοκή, είναι η σύγκρουση με αυτές τις επιλογές που μας φέραν μέχρι εδώ, γιατί αυτές οι επιλογές μας φέραν ως εδώ. Εμείς λέγαμε το 2004. Φανταστείτε να μην είμαστε στην ελληνική Ευρώπη ή στο ΝΑΤΟ που θα ήταν. Ήταν θα μόνο ήταν το ΚΚΕ το 2004. Πανηγυρίζανε ότι μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει ως μέρος για την Τελωνιακή Ένωση. Τι συζητάμε? Τι να φανταστούμε? Το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία. Η πραγματικότητα βουά και είναι πολύ επικίνδυνη. Και απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις λέμε ότι ο λαός μας πρέπει σήμερα να επιλέξει δρόμο. Με οι λαοί της περιοχής ενάντια στα υπεραλιστικά σχέδια να είναι σε επαγρύπνηση, γιατί σε κάθε περίπτωση αυτοί θα το πληρώσουν. Και το μοίρασμα της ενέργειας, ξέρετε, δεν θα πάρει ο λαός κομμάτι. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσους αγωγούς και τόσες δυνατότητες άντλησης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και ποτέ άλλοτε δεν πλήρωνε πανάκριβα και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Βγαίνει ένα συμπέρασμα δηλαδή ότι η οικονομία που ακολουθείται, ο δρόμος που ακολουθείται και οι συμμαχίες που έχουν είναι πολύ επικίνδυνος δρόμος δύσβατος για το λαό. Άρα λοιπόν κριτήριο ψήφου και μπροστά στις 7 του Ιούλη είναι ισχυρό ΚΚΕ για να είναι απέναντι σε αυτά τα υπεραλιστικά σχέδια. Διαφορετικά, εάν επιλεγεί η λογική της Ρωσίας και της Κίνας από την Τουρκία και υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη όξη της αντιπαράθεσης, η Ελλάδα είναι στο μάτι του κυκλώνα. Και ξέρετε ότι έχει γεμίσει και βάσεις. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην αντιπαράθεσή τους μπορεί να διαμορφώσουν έδαφος και ο λαός μας να ζήσει περιπέτειες, ακριβώς γιατί θα βρεθεί στη μέση αυτών των ανταγωνισμών των ισχυρών. Είναι πολύ λοιπόν επικίνδυνες οι εξελίξεις και το να πάει κάποιος και να ποντάρει από σπόντα ή από καραμπόλα συμφερόντων να εξυπηρετηθούν τα κυριαρχικά συμφερόντα της χώρας είναι μεγάλη ανευθυνότητα. Και από αυτή τη σκοπιά, άλλο είπα, αν με ακούσατε καλά, λοιπόν, είπα πολύ συγκεκριμένα. Είπαμε ότι είναι λόγια. Λόγια για μία ακόμα φορά όταν η αστική τάξη της Τουρκίας προχωράει και έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό ανεξάρτητα από τις εκλογές, ανεξάρτητα αν θα είναι ο Ερντογάν πιο ενισχυμένος μετά τις εκλογές της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι οι δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης. Άρα λοιπόν από αυτές τις εξελίξεις χρειάζεται δείγμα για την επόμενη μέρα και για το πώς θα συμπεριφερθεί ο κ. Ερντογάν.